Καλησπέρα σας. Φαντάζομαι θα είστε λίγο κουρασμένοι από όλη την ημέρα σήμερα. Αλλά τώρα έχει ενδιαφέρον να προσέξετε λίγο, γιατί η σημερινή παρουσίαση έχει κέρδος. Έχει κέρδος γιατί έχει σχέση με optimization, με βελτιστοποίηση. Γιατί, όπως θα δούμε, όλοι ξέρετε τα πλοία μέχρι σήμερα, ως εκ των πλήστων, έχουν μια κλασική, ένα κλασικό configuration στο σύστημα πρόσθεσης και ενέργειάς τους, που περιλαμβάνει τις κύριες μηχανές που οδηγούν τους άξονες, τις προπέλες για την πρόσθεση και τις διζελογεννήτριες για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Τα τελευταία χρόνια όμως υπάρχει η τάση να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο οι εξαρτημένες γεννήτριες. Τι είναι αυτές? Οι εξαρτημένες γεννήτριες είναι απλές γεννήτριες, οι οποίες παίρνουν κίνηση από τις κύριες μηχανές, από τους κύριους μηχανές ή από τους άξονες απευθείας, μέσω ενός power take-off, με σκοπό να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για τις ανάγκες του πλοίου, σε συνδυασμό με τις άλλες πηγές που έχει. Αυτό χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 80, κυρίως σε πλατφόρμες που είχαν υψηλές απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί η χρήση τους σε όλων των ειδών πλατφόρμες. Γιατί έχουν, από ό,τι φαίνεται, πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα στην εξοικονόμηση καυσίμου και στην εκπομπή καύσα αερίων και ρήπων. Και όπως αντιλαμβάνεστε, στη σημερινή εποχή που έχουμε οικονομική κρίση παγκόσμια και οι κανονισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος γίνονται όλο και πιο αυστηροί, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι εξαρτημένες γεννήτριες όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλες περιπτώσεις, όπως είναι η emergency πρόωση, σε περίπτωση που η κύρια μηχανή δεν είναι διαθέσιμη, είτε λόγω βλάβης είτε λόγω συντήρησης. Υπάρχουν εγκαταστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν εξαρτημένη γεννήτρια σαν κινητήρα και να παράσχουν πρόωση ανάγκης. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την κίνηση του πλοίου σε περιορισμένα ύδατα με ένα πιο οικονομικό τρόπο. Βέβαια, ένα πολυσύνδετο σύστημα σαν κι αυτό απαιτεί συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού πολύ πιο εξελιγμένα, τα οποία συνήθως λέγονται Ship Energy Efficiency Management Plan, με στόχο να εκμεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες κάθε μονάδας που είναι εγκατεστημένη στο πλοίο, αφού βέβαια επιλύσουν όλα τα σχετικά τεχνικά προβλήματα. Βέβαια, ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του πάρα πολλές παραμέτρους. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μιας διζελομηχανής, ξέρουμε όλοι το εύρος λειτουργίας της. Επίσης, ξέρουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει και σε κάποιο ποσοστό πέραν του 100% της, 105-110% σαν overload, το οποίο επιτρέπεται. Πέραν όμως αυτού του ορίου, αρχίζουν να υπάρχουν προβλήματα υπερθέρμανσης και αυξημένης μηχανικής καταπώνησης, οπότε η χρήση πέραν αυτού του ορίου δεν συνίσταται, σύντομα απαγορεύεται. Επίσης, οι δίζελ έχουν και χαμηλό όριο λειτουργίας, από το βλέπουμε εδώ στο διάγραμμα, κατά το οποίο γίνεται αντιλήση καύση του πετρελαίου, του καυσίμου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επικαθίσεις στη μηχανή και να αυξάνεται η εκπομπή ρήπων. Οπότε καλό είναι και αυτό να αποφεύγεται. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι οι διζελογεννήτριες έχουν μια περιοχή βέλτιστης λειτουργίας, γύρω στο 70-80% αναλόγως, στις οποίες θέλουμε να τις λειτουργούμε γιατί έχουμε την καλύτερη απόδοση με την ελάχιστη κατανάλωση. Παρόμοια, οι γεννήτριες έχουν και αυτές τη δυνατότητα να υπερβούν το 100% τους και να πάνε στο 110 ή και παραπάνω της ισχύως τους. Πέραν όμως από αυτό το όριο, έχουν και αυτές προβλήματα υπερθέρμανσης των εντυλιγμάτων και εμφανίζεται το κίνδυνο να λιώσουν τα εντυλίγματα, να υπάρξουν κυκλώματα δηλαδή, ή να λιώσουν μονώσεις, οπότε να έχουν ωραία κυκλώματα. Σε αντίθεση όμως με τις διζελογεννήτριες δεν έχουν χαμηλό όριο, οπότε μπορούν να λειτουργήσουν κοντά στο 0% χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.
Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι τα συστήματα αυτοματισμού ρυθμίζουν και την κατανομή του φορτίου στις γεννήτριες του πλοίου και η κλασική μέθοδος που χρησιμοποιείται ως επιτοπλίστων είναι η αναλογική μέθοδος, σύμφωνα με την οποία το συνολικό φορτίο του πλοίου κατανέμεται σε όλες τις γεννήτριες, έτσι ώστε αυτές να αναλαμβάνουν το ίδιο ποσοστό της ονομαστικής ισχύως τους. Δηλαδή όλες να αναλαμβάνουν, ας πούμε, το 60%. Αυτό το βλέπουμε και στο σχήμα εδώ. Δύο διαφορετικές γεννήτριες πώς αναλαμβάνουν φορτία. Για την εργασία μας αυτή χρησιμοποιήσαμε μια πραγματική εγκατάσταση σε πραγματικό πλοίο. Χρησιμοποιήσαμε πραγματικές μετρήσεις των μηχανών και των γεννητριών, έτσι ώστε να βγάλουμε τα συμπεράσματα που θα έχουμε παρακάτω. Δοκιμάσαμε σε προσομοίωση, σε μοντελοποίηση και προσομοίωση, όλα αυτά τα στοιχεία σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς ηλεκτρικού φορτίου, φορτίου προώσης, άξονα και συνδυασμού μηχανών. Εδώ βλέπουμε λίγο τις ονομαστικές ισχύες των μηχανημάτων που εμπλέκονται. Εδώ έχουμε δηλαδή την εξαρτημένη γεννήτρια, τις δύο εξαρτημένες γεννήτριες, στον 100% τους, οι κύριες μηχανές και τις ελογεννήτριες. Τα όρια τώρα του underload και του overload φαίνονται εδώ, αντίστοιχα για τα ίδια μηχανήματα. Και ξεκινάμε να κάνουμε όλους τους υπολογισμούς μας. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ένα από τους συνδυασμούς που δοκιμάσαμε, ας τον εξετάσουμε τώρα, ας δούμε ότι έχουμε δύο κύριες μηχανές, δύο εξαρτημένες γεννήτριες και μία τριζευγεννήτρια να λειτουργεί. Μπορούσαμε λοιπόν να υπολογίσουμε ποια είναι η επιτρεπτή περιοχή λειτουργίας τους, είναι αυτή που φαίνεται με το πράσινο, γιατί βλέπω ότι το κάτω μέρος δεν επιτρέπεται λόγω περιορισμού χαμηλού φορτίου στην ζευγεννήτρια. Αυτό το σημείο δεν επιτρέπεται λόγω χαμηλού φορτίου στις κύριες μηχανές και αυτό εδώ είναι λόγω υπερβολικού φορτίου στις κύριες μηχανές. Οπότε, αν θέλουμε να έχουμε σωστή χρήση των μηχανών, πρέπει να περιοριστούμε στην πράσινη περιοχή. Ομοίως με όλα αυτά τα αποτελέσματα και τους υπολογισμούς, μπορέσαμε να βρούμε την κατανομή του ηλεκτρικού φορτίου της ζευγεννήτριας που φαίνεται στο σχήμα. Βλέπουμε εδώ το ηλεκτρικό φορτίο του πλοίου, το φορτίο πρόωσης στους άξονες και με τα χρώματα βλέπουμε το φορτίο που αναλαμβάνει τη ζευγεννήτρια. Ομοίως το μηχανικό φορτίο των κυρίων μηχανών, το ηλεκτρικό φορτίο της εξαρτημένης γεννήτριας, της κάθε εξαρτημένης γεννήτριας και το φορτίο στους άξονες, το μηχανικό φορτίο στους άξονες. Έτσι λοιπόν μπορέσαμε, παίρνοντας όλα αυτά τα στοιχεία, ένας μεγάλος αριθμός στοιχείων ήταν αυτός, να φτιάξουμε ένα διάγραμμα να δείχνουμε σε κάθε κατάσταση φόρτωσης του πλοίου ποιος είναι ο βέλτιστος συνδυασμός μηχανημάτων. Οπουδήποτε δηλαδή βρισκόμαστε σε οποιοδήποτε συνδυασμό ηλεκτρικού και φορτίου και φορτίου πρόωσης, μπορούμε με τα χρώματα αυτά να τρέξουμε στον πίνακα και να βρούμε ποιες μηχανές πρέπει να θέσουμε σε λειτουργία και ποιες όχι. Και σε αυτή την βέλτιστη, σε αυτό το βέλτιστο συνδυασμό μηχανών μπορούμε να απεικονίσουμε και ποιο θα είναι το κόστος της εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας ένα αντιληπτική τιμή καυσίμου στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια, θέλοντας να προχωρήσουμε λίγο πέρα από αυτό, είπαμε να δούμε αν μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε λιγάκι την κατανομή του ηλεκτρικού φορτίου στις γεννήτριες. Να μην ακολουθήσουμε δηλαδή την αναλογική κατανομή, αλλά να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έτσι πήγαμε λίγο στα μαθηματικά και είδαμε ότι σύμφωνα με τη μέθοδο Λαγκράντζ, αν θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε μια συνάρτηση, η οποία είναι υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση του Λαγκράντζ και με το ανάδετα αυτής να ελαχιστοποιήσουμε την F. Στη δικιά μας περίπτωση, η συνάρτηση που θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε είναι η κατανάλωση καυσίμου, η οποία ουσιαστικά είναι το άθροισμα των καταναλώσεων των επιμέρους εξαρτημάτων, οι οποίες είναι, στη δικιά μας περίπτωση χρησιμοποιήσαμε μια πολύ καλή προσέγγιση, δηλαδή μια δευτεροβάθμια εξίσωση, της πραγματικής δηλαδή κατανάλωσης όπως μετρήθηκε, και αυτή βεβαίως υπόκειται στους περιορισμούς του συνολικού ηλεκτρικού φορτίου, του συνολικού φορτίου πρόωσης και επιπρόσθετα της χαμηλής και υψηλής φόρτωσης των μηχανημάτων. Το αποτέλεσμα
αποτέλεσμα ήταν να έχουμε μια αυξημένη περιοχή λειτουργίας. Βλέπω ότι πλέον εδώ μπορούμε πολύ καλύτερα να λειτουργήσουμε την ψευδογεννήτριά μας. Εδώ μπορούμε να δούμε τη διαφορά των δύο περιοχών. Κερδίσαμε δηλαδή την πράσινη περιοχή. Άρα δηλαδή όταν θα έχουμε πρόωση υπό χαμηλό ηλεκτρικό φορτίο πλέον θα έχουμε χαμηλότερη υπομπή λοιπόν. Και ομοίως υπολογίστηκαν η κατανομή του ηλεκτρικού φορτίου στην ψευδογεννήτρια ανάλογα με το φορτίο του πλοίου, όπως και πριν. Βλέπουμε τη διαφορά πριν και μετά στη μηχανική ισχύ της μηχανής, σχέδιας μηχανής. Εξαρτημένη ιδέα, βλέπουμε πάλι το πριν και το μετά. Και στον άξονα. Και κερδίσαμε, από ό,τι φαίνεται, χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο συνδυασμό μηχανημάτων, αυτό που είδαμε στην αρχή, βλέπουμε ότι έχουμε ένα κέρδος λίγο πάνω από 2%. Και αν αντί να χρησιμοποιήσουμε μόνο ένα συγκεκριμένο συνδυασμό μηχανημάτων, χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο συνδυασμό όπως είχαμε δει και στο προηγούμενο πίνακα για την συγκεκριμένη κατάσταση φόρτου, μπορούμε να κερδίσουμε λίγο πάνω από 4% σε συγκεκριμένες βέβαια περιοχές. Κάτι το οποίο μπορούμε να αυξήσουμε και λίγο παραπάνω, αν δεν δεχθούμε τον περιορισμό του χαμηλού φορτίου και πούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να ανεχθούμε και λίγο αυξημένη εκπομπή ρήπων με σκοπό την εξοικονόμηση καυσίμου. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να φτάσουμε και λίγο πάνω από 5% εξοικονόμηση. Και στις περιπτώσεις αυτές βλέπουμε ότι οι περιπτώσεις είναι όπου έχουμε χαμηλή προώση και υψηλό ηλεκτρικό φορτίο. Αυτό συνήθως είναι όταν έχουμε φόρτωση εκφόρτωση πλοίου ή πετρέλευση εμπλό με χαμηλή ταχύτητα. Εκεί είναι που έχουμε το μεγαλύτερο κέρδος. Πώς μπορούμε να τα φτιάξουμε όλα αυτά? Εάν έχουμε πρόσβαση στο λογισμικό του συστήματος αυτοματισμού του πλοίου μας, μπορούμε απλά να αλλάξουμε τον κώδικα και να πετύχουμε αυτό χωρίς καμία άλλη προσθήκη. Εάν δεν έχουμε πρόσβαση στο κώδικα του αυτοματισμού του πλοίου μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα microcontroller με πολύ χαμηλό κόστος και να πετύχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος της μετασκευής αυτής είναι αμεληταίο ουσιαστικά. Για να ανακεφαλαιώσουμε, τι είδαμε? Είδαμε μια κατάσταση πραγματικού πλοίου. Παίρνοντας πραγματικές μετρήσεις, καταφέραμε να μοντελοποιήσουμε τη συμπεριφορά του σε κάθε κατάσταση λειτουργίας, να βελτιστοποιήσουμε με μια μαθηματική μέθοδο την κατανομή του ηλεκτρικού φορτίου και να βγάλουμε τα αντίστοιχα συμπεράσματα, έτσι ώστε τελικά να βελτιστοποιήσουμε το εύρος επιτρεπτής λειτουργίας της εγκατάστασής μας και να εξοικονομήσουμε και καύσιμο. Ευχαριστώ πολύ, αν έχετε κάποιες απορίες. Ευχαριστούμε πολύ για μια διαδικασία που κρίθηκε και στα βήματα που ακολουθήσατε αλλά και από το αποτέλεσμα πραγματικά να πετυχαίνει τους στόχους και τους σκοπούς. Υπάρχει κάποιο ερώτημα? Συγχαρητήρια για την έρευνα. Ήθελα να ρωτήσω, είτε σκεφτεί ποια θα ήταν η βελτιστοποίηση της διαχείρισης στην περίπτωση που χρησιμοποιούσατε mega battery, δηλαδή γύρω στις 2 μεγαβατόρες με 500 κιλοβάτ ηλεκτρική ισχύ δυνατότητα, το δεύτερο λεπτό. Ξαναπείτε μου, αν θα χρησιμοποιούσαμε τι πράγμα? Mega battery, μεγάλη μπαταρία, 2 μεγαβατόρων. Ναι, όχι, ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Είναι σε αυτά που σκεφτόμαστε να εξελιχθούμε στο μέλλον. Είναι στα πρώτα βήματα αυτή η εργασία. Πάντως είναι ενδιαφέροντα ότι το σκέφτεστε, γιατί ξέρετε σε καλό δρόμο που το σκεφτόμαστε κι εμείς. Ναι, δηλαδή αν είχατε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όχι, προς το παρόν δεν το έχουμε εξετάσει, αλλά είναι στα επόμενά μας σχέδια. Όλα αυτά τα βηματικά, ας πούμε, θα τα παραλάβατε αυτό το πράγμα. Ίσως του χρόνου να κάνει η Ιαζάρη πάλι. Μπράβο. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Κάποια άλλη ερώτηση? Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε και πάλι.